Καλή σας ημέρα. Εδώ πριν έχουμε ζωντανή εικόνα από την πλατεία Ταξίμ. Από την πλατεία Ταξίμ. Πριν από λίγα λεπτά, εκατοντάδες αστυνομικοί εισήλθαν στο κέντρο της πλατείας Ταξίμ. Είναι επέμβαση της αστυνομίας. Υπάρχουν επεισόδια στα οδοφράγματα. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες, όπως μεταδίδονται από τα διεθνή πρακτορία, ότι έγινε προσπάθεια της αστυνομίας να μετακινήσει τα οδοφράγματα των διαδηλωτών, τα οποία έχουν στηθεί γύρω από το πάρκο Γκεζί. Αυτά είναι τα πλάνα. Υπάρχει live εικόνα και από το NTV, από το τηλεοπτικό δίκτυο, με τον τίτλο «Η αστυνομία στην πλατεία Ταξίμ». Είναι live οι εικόνες, είναι ζωντανά η μετάδοση. Τους ρίχνουν πάντως μολότοφ από την άλλη μεριά. Είναι πίσω από το φράγμα, όπως βλέπουμε. Ναι, κοίτα, βέβαια, βλέπεις μολότοφ. Ό,τι μπορούμε να δούμε δείχνει εικόνα έντονη. Πλέον έχουμε και εμείς τέτοια νερουλάδικα, έτσι, Δημήτρη. Ναι, έχουμε, αλλά δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα ενδράσεις. Ακόμα όχι. Ναι. Κάνουν δοκιμαστικά. Ενδράσεις. Τι που βάζουν αστυνομικούς και τους. Όχι, τους σε κάποιες περιοχές λειτουργούν οι δορυφόρες και κάνουν. Λοιπόν, να σου πω, υπήρχε διαδήλωση η οποία διαλύθηκε τώρα με την επέμβαση της αστυνομίας. Είναι πριν από λίγα λεπτά, προσπαθούμε. Δεν έχουμε εικόνα το τι γίνεται στα στενά, το τι γίνεται στους στενούς δρόμους γύρω-γύρω από την Ταξίμ. Και όλα αυτά να σημειώσουμε ότι λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση από τον Αντιπρόεδρο, ότι ο Ερντογάν αύριο θα συναντηθεί με αντιπροσωπεία των διαδηλωτών της Ταξίμ. Προφανώς έχουν αποφασίσει να μην αφήσουν άλλοι διαδηλωτές εκεί, να καθαρίσουν την πλατεία. Όπως είπαν, θα γίνουν όλα τα νόμιμα μέχρι το Σαββατοκύριακο. Όπως ανακοινώθηκε χθες το βράδυ.